Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και κυρίως κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της πλειοψηφίας, καταλαβαίνετε ότι όταν μετά από τόσο καιρό που έχει γίνει τόση δημόσια συζήτηση με δική σας πρωτοβουλία για το αν μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ έχουν εμβολιαστεί ή όχι, έρχεται η ώρα να απαντήσετε διαμέσου των επίσημων εκπροσώπων της κοινοβουλευτικής σας ομάδας. Αν είστε σε θέση να επιβεβαιώσετε και να διαβεβαιώσετε τον ελληνικό λαό ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και οι βουλεύτριες έχουν εμβολιαστεί και ανεβαίνουν στο βήμα, και ο πρώην κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος μέχρι προχτές ο κύριος Πλεύρης και ο σημερινός κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο κύριος Βρούτσης και αποφεύγουν να απαντήσουν, τότε γεννάται πολιτικό ζήτημα. Και προφανώς όχι προσωπικό ζήτημα. Εμείς δεν είμαστε Νέα Δημοκρατία. Μας δεν μας ενδιαφέρει ποιος ή ποια δεν έχει εμβολιαστεί. Και το λέω πάρα πολύ ειλικρινά. Μας ενδιαφέρει αν η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, που έχει σηκώσει τόση, μα τόση δημόσια συζήτηση για το αν έχουν εμβολιαστεί ή όχι οι πολιτικοί αντίπαλοι του κυρίου Μητσοτάκη. Εάν λοιπόν αυτή η Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη έχει στις τάξεις τις βουλευτές και βουλεύτες που δεν έχουν ακόμη και σήμερα εμβολιαστεί, τότε ο κύριος Μητσοτάκης προσωπικά είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένος. Και προφανώς έτσι εκλαμβάνουμε την αδυναμία, θα πω εγώ, των επίσημων εκπροσώπων της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας να πούν το απλό στον ελληνικό λαό: ναι, έχουν όλοι εμβολιαστεί. Γιατί δεν το λέτε, γιατί δεν το είπατε? Δεν δικαιούμαστε να υποθέσουμε ότι τελικά υπάρχουν βουλευτές ή βουλεύτριες της Νέας Δημοκρατίας που δεν έχουν εμβολιαστεί την ώρα που σηκώνατε το δάχτυλο και το κουνούσατε ως κατήγοροι, δημόσιοι κατήγοροι των πολιτικών σας αντιπάλων? Με συγχωρείτε πολύ, αν με βάση την απλή κοινή λογική δεν είστε βαρύτατα εκτεθειμένοι από το ενδεχόμενο να έχετε στις τάξεις σας βουλευτές που δεν έχουν εμβολιαστεί την ώρα που κάνατε τις επιθέσεις στους πολιτικούς σας αντιπάλους, τότε νομίζω ότι δεν χωράει καμία άλλη ερμηνεία. Μακάρι να μην είναι έτσι. Αλλά πώς να μην είναι έτσι, αφού ανεβαίνουν δύο επίσημα εκπρόσωποι εδώ πέρα και δεν λένε το απλό: ναι, έχουν όλοι εμβολιαστεί. Όπως το είπε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης προχτές δημοσίως.